να θίξω ένα θέμα που το θεωρώ το πιο σοβαρό από όλα και θα πρέπει όλοι μας να ενημερωθούμε και οι πολίτες. Η έρευνα την οποία έψαξα και έκανα ήταν εξαιτίας ενός γεγονότος, ενός συμβάντος, δυσάρεστου συμβάντος που έγινε μέσα στο Δήμο με τον Δήμαρχο και κάποιον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πήρε έκταση το θέμα, τεράστια έκταση, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε όλοι. Έφτασε μάλιστα ο Δήμαρχος, ακούστηκε, δεν το γνωρίζω, να απειλήσει, να πάει για παράβαση καθήκοντος, να μετακινήσει κάποιους υπαλλήλους. Για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά? Ο λόγος ήταν ο εξής. Η πράξη εφαρμογής για την Καλυβίων είχε καταπέσει το 2016 με δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όταν ήρθε λοιπόν ένα θέμα συζήτησης και για ενημέρωση και με την τεχνική υπηρεσία, θίχθηκε το θέμα ότι έχει γίνει κάποια μελέτη από την πλευρά του Δήμου, του Δημάρχου μάλλον, όχι του Δήμου, του Δημάρχου, το λέω ξανά, και στέθηκε αυτή η μελέτη στο υποθηκό φυλάκιο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας. Χωρίς η τεχνική υπηρεσία, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω και δεν τα λέω εγώ, είναι στοιχεία. Χωρίς λοιπόν τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας. Η τεχνική υπηρεσία αντέδρασε, υπάλληλοι προς τιμή τους, και θέλω να σταθώ εδώ και να πω ότι είμαστε αρρωγοί από την πρώτη στιγμή και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Πριν ξεκινήσω εγώ τουλάχιστον που κατέβαινα στις εκλογές, είχα πει και λέω και θα ξαναλέω και μέχρι σήμερα, θα λέω και μέχρι αύριο όσο είμαι εδώ, θα λέω ότι είμαι δίπλα στους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο αν οι διαδικασίες θα είναι σωστές ή όχι. Άλλο ηρετή τι λέμε, αλλά οι υπάλληλοι έχουν τον πρώτο λόγο και στέκομαι δίπλα και αρρωγός στους υπαλλήλους. Αντέδρασε λοιπόν για ποιο λόγο να γίνεται χωρίς την έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας. Λοιπόν, και αυτός, ένας ήταν αυτός ο λόγος και το άλλο ήταν το θέμα της πλατείας. Της πλατείας της περίφημης πλατείας του Λαγωνισίου, που εκεί πάλι έγινε έγγραφο από την τεχνική υπηρεσία στο Δήμο και έλεγε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τι επικρατεί? Είναι πράγματι, μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει? Γιατί ξέρουμε εκεί πρέπει να γίνει απολωτρίωση. Έχει ολοκληρωθεί η απολωτρίωση αυτή ή δεν έχει ολοκληρωθεί? Αυτό λοιπόν θα πρέπει να εξακριβωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και γι' αυτό, επειδή δεν έχει εξακριβωθεί και επειδή υπάρχουν ακόμη άτομα τα οποία δεν έχουν αποζημιωθεί όλοι πλήρως, όπως λέει ο νόμος, η νομοθεσία, άρα λοιπόν δεν μπορεί να γίνει και ένας διαγωνισμός. Και γι' αυτό, να γνωρίζετε συνάδελφοι, η υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας ζήτησε και την εξαίρεσή της γι' αυτό το λόγο. Γιατί έβλεπε ότι υπάρχει πρόβλημα. Πέρα από τις βεβαιώσεις που στην αρχή δίνανε και μετά τους απαγόρευσε από ό,τι πληροφορήθηκα, αν είναι αλήθεια ο Δήμαρχος. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει από το 2016. Και από το 2016 δεν έχει γίνει, γιατί υπάρχει το έγγραφο της περιφέρειας. Τελειώνω. Ο αρμόδιος Δήμος οφείλει να συντάξει άμεσα, άμεσα εκ νέου την ακυρωθήσα πράξη. Αυτό δεν έχει γίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. 5 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Εδώ θα ήθελα να προτείνω ότι θα πρέπει να ερωτηθεί η περιφέρεια ακόμα καλύτερα, η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είναι η Διεύθυνση Τοπικών Εφαρμογών, και να πούμε, αν σύμφωνα με αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, νοείται ότι ανακαλείται αυτή η απόφαση του Νομάρχη του 2005 που έχει γίνει, με την οποία ακυρώθηκε αυτή η μεμονωμένη πράξη εφαρμογής για τα οικοδομικά τετράγωνα που εφάπτονται στη Λεωφόρο Καλυβίων. Στο σύνολό τους ή μερικώς σε ό,τι αφορά στα πρωτογενή δημιουργηθέντα, αλλά μη άρτια κατά κανόνα οικόπεδα. Και το δεύτερο, αν στην περίπτωση που δεν ανακαλείται στο σύνολό της, είναι δυνατή η σύνταξη μιας μεμονωμένης πράξης. Της ήδη μεμονωμένης πράξης. Γιατί είχε γίνει μεμονωμένη μόνο συγκεκριμένα. Και αν υπάρχει με την πράξη αυτή η δυνατότητα να δημιουργηθούν οικόπεδα.
άρτια. Και πώς θα προκύπτουν αυτά, πώς θα γίνουν οι συνενώσεις, γιατί και πώς θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες, πώς θα επιλεχτούν αυτοί οι ιδιοκτήτες. Γιατί είδαμε για να γίνονται συμπτύξεις σε οικόπεδα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Δεν μπορούν να είναι μαζί. Και για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά? Για ποιο λόγο ο Δήμαρχος δεν συμβουλεύει την τεχνική υπηρεσία? Γιατί θέλει να εξυπηρετήσει κάποιους συγκεκριμένους που έχουν τα συγκεκριμένα οικόπεδα. Όλους τους άλλους τους υπόλοιπους τους αφήνει απ' έξω. Τους κατέθεσε λοιπόν αυτό στο υποθετικό φυλάκιο και αφήνει όλους αυτούς απ' έξω. Όλοι αυτοί λοιπόν πώς θα αποζημιωθούν? Αύριο μεθαύριο θα εγυρίσουν και θα γίνουν αξιώσεις από το Δήμο. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι. Αυτό το θέμα είναι αρκετά σοβαρό. Εμείς σαν παράταξη αμφισβητούμε την επιλογή που έκανε ο μελετητής για αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα που θεωρείται ότι συμπαρασύρονται. Γιατί να συμπαρασύρονται αυτά και όχι άλλα? Και γιατί να μην περιμένουμε την πράξη εφαρμογής να γίνει μόνο για αυτά και όχι να μην περιμένουμε να γίνει για όλα? Αυτά θα τα μάθει ο κόσμος. Όλα. Ευχαριστούμε, κύριε Τσιγαρίδα. Στον κύριο Τσιγαρίδα, όσον αφορά τα θέματα που έχει πράξη εφαρμογής για την Καλυβείο. Καλό θα ήταν, κύριε Τσιγαρίδα, όταν θέλετε να θίξετε τέτοια θέματα, να έχετε ενημερωθεί και από πλευράς Δήμου και από πλευράς διοίκησης πριν μιλήσετε, γιατί θα με συγχωρήσετε, αλλά αυτά που είπατε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτός ή αυτή που σας ενημέρωσε σας έχει εκθέσει αν είδε άλλο. Και σας έχει εκθέσει πάρα πάρα πολύ. Και μάλλον είπατε εσείς στην διάρκεια της ομιλίας σας, αυτή το είπατε 2-3 φορές, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο, δεν πρόκειται εγώ να καθίσω να ψάξω αστυνομικά ποιος υπάλληλος ήταν ή δεν ήταν. Αλλά σκεφτείτε όταν έχετε τέτοιες ενημερώσεις χωρίς να ακούτε και την άλλη πλευρά και κυρίως την πλευρά του Δήμου, πως υπάρχουν και διάφορα άλλα παιχνίδια που μπορεί να παίζονται και σε βάρος της διοίκησης και αυτά σας παρασύρουν. Είπατε λοιπόν ότι έγινε μελέτη του Δημάρχου. Εάν βρείτε μια τέτοια μελέτη, εγώ θα πάρω από δήμαρχος. Και το είπατε επί λέξη. Όταν έπεσε η πράξη εφαρμογής, αυτό το οποίο κάναμε με την περιφέρεια, μάλλον αυτό που έκανε η περιφέρεια, κάθισε και ξεχώρισε. Ποια οικόπεδα είναι πάνω από την αρτιότητα που προβλέπει το σχέδιο πόλης, αυτά δεν επηρεάζονται και αυτά μπορούν πλέον να αξιοποιηθούν, να οικοδομηθούν ή εν πάση περιπτώσει ο κάθε ιδιοκτήτης να κάνει ό,τι μπορεί. Μας έστειλε λοιπόν ένα κατάλογο η περιφέρεια με εντολή το έγγραφο της περιφέρειας να μεταγραφεί στο υποθηκό φυλάκιο και εμείς στο υποθηκό φυλάκιο μεταγράψαμε το έγγραφο της περιφέρειας. Υπάρχει κανένα χαρτί του Δήμου, δεν κάθεται κανένα δήμαρχο ούτε κανένα υπάλληλο του Δήμου να ξεχωρίσει τα οικόπεδα. Τι κάναμε επιπροσθέτως? Πληρώσαμε δικηγόρο, τον κύριο Παπαδόπουλο με βοηθό, και κάθισε επί μήνες και βρήκε όλες τις μερίδες όλων, αν δηλαδή έχει ένα οικόπεδο ο οποιοσδήποτε, ο φίλοι που δεν έχω, αλλά ας πω το όνομά μου, από πώς έχει προέλθει σε μένα, είναι από κληρονομιά, από αγορά, ποιοι είναι αυτοί, και δημιουργήσαμε σε όλες τις ιδιοκτησίες τις άρτιες από κάτω και ακριβώς από πού έχει προέλθει. Αυτό μεταγράψαμε. Τα μικρά οικόπεδα είναι το περίφημο άρθρο 25 που λέγεται, που είναι θέμα νόμου. Τι λέει το άρθρο 25? Ότι επιτρέπονται οι συνενώσεις στα μικρά οικόπεδα προκειμένου να γίνουν και αυτά άρτια. Έχοντας πέσει λοιπόν από το Συμβούλιο Επικρατείας, πρέπει να ξαναψηφιστεί το άρθρο 25 για να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε και τις μικρές ιδιοκτησίες, εκτός και αν 2 από μόνοι τους ή 3 σε βάση περιπτώσει γείτονες αποφασίσουν ότι θέλουν να συνενωθούν από μόνοι τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για το άρθρο 25 γνωρίζω και η προηγούμενη αρχή του κ. Σοφρόνη. Είχαν θέσει και σε νομικό γραφείο, μεγάλο γραφείο, προκειμένου να ετοιμάσει το υπόμνημα πώς θα ξαναγίνει, πώς θα επανέλθει ξανά η ψήφιση του άρθρου 25. Είχαμε κάνει παραστάσεις και στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία και ο κύριος Σοφρόνης και εγώ σαν αντιπεριφερειάρχης, προκειμένου να ψηφιστεί το άρθρο 25, δεν πέρασε με την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουμε κάνει τώρα παραστάσεις στον κύριο Ταγαρά, που είναι ο αρμόδιος υπουργός, προκειμένου να επαναφέρει τη συγκεκριμένη διάταξη. Και μάλιστα με μεσολάβηση του κυρίου Γορίδη είδαμε τον κύριο Ταγαρά 2 φορές, και ο κύριος Κυριακόπουλος έχει μιλήσει πολλές περισσότερες, γιατί έχει και μία σχέση μαζί του, πολλές περισσότερες σχέσεις, προκειμένου να ψηφιστεί το άρθρο 25 για να μπορέσουμε
να κάνουμε την ανασύνταξη που είπατε. Σήμερα ανασύνταξη, αν κάνεις, οι μικρές ιδιοκτησίες μένουν πάλι εκτός σχεδίου με τη σημερινή υπάρχουσα νομοθεσία. Αυτές που από μόνες τους, όποιος είναι, γιατί αρτιότητα είναι 400, 500 και 600 μέτρα, πάνω από αυτά τα μέτρα ανάλογα στο οικοδομικό τετράγωνο, αυτές είναι άρτιες. Οι μικρές είναι το πρόβλημα και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι 83 ή 87 ιδιοκτησίες που δεν έχουν τακτοποιηθεί. Το 85% πλέον της Καλυβίων λειτουργεί. Λειτουργεί κανονικά. Ας πούμε, κυρία Κόλια, που έχει μεγάλη ιδιοκτησία, τη λέω που τη βλέπω εδώ. Μπορεί σήμερα να αξιοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί μετά τη μεταγραφή που κάναμε την ιδιοκτησία της και όποιος άλλος έχει, εν πάση περιπτώσει, επί της Καλυβίων. Και το πρόβλημα δεν είναι του Δήμου ή του Δημάρχου που δεν τακτοποιούνται οι μικρές ιδιοκτησίες, αλλά είναι θέμα νομοθεσίας που εδώ μπορώ να πω και η προηγούμενη αρχή και ανάθεση μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά γιατί είχαμε μιλήσει. Είχε πληρώσει και λεφτά ο Δήμος για αυτή την ιστορία. Και σωστά είχε κάνει γιατί δεν πρέπει να λυθεί. Και εμείς την ίδια αυτή τροπολογία την έχουμε καταθέσει επανειλημμένος. Και δεν είναι μόνο ο Δήμος μας, αφορά όλη την Ελλάδα, ειδικά εχθές που είμαστε στην περιφέρεια που μας έδειξε η διευθύντρια για τη Σαλαμίνα, που όλα τα οικόπεδα είναι από εποχής μεστών 200 και 250 μέτρα, μας έδειξε ένα σεντόνι όλο τέτοια οικόπεδα που έχει σταματήσει το σχέδιο. Γι' αυτό καλό είναι να ενημερωνόστε. Εμείς λύσαμε με την ισχύουσα νομοθεσία περίπου το 85%. 80-85 πόσο είναι, Γιάννη, πες με το ποσοστό, δεν είναι εκεί που θα τα χαλάσουμε σήμερα. Και λειτουργεί η Καλυβίων και έχει μείνει χωρίς αυτή τη στιγμή να μπορεί να τακτοποιηθεί, αλλά είναι θέμα νόμου και μόνο, οι μικρές ιδιοκτησίες. Που αν δεν ψηφιστεί, αν δεν περάσει η τροπολογία αυτή, που βάσει αυτή η τροπολογία έριξε τη μεμονωμένη πράξη εφαρμογής στο Συμβούλιο Επικρατείας, δεν μπορούμε να τακτοποιήσουμε αυτές τις ιδιοκτησίες. Και σκεφτήκαμε από το να είναι νεκροί όλοι οι Καλυβίων, τουλάχιστον ας τακτοποιηθεί το κομμάτι που τακτοποιείται και στη συνέχεια αυτό που κάνουμε τώρα, που κάνουμε την αρχή, να δούμε τι γίνεται και με το υπόλοιπο μικρό ποσοστό πλέον της Καλυβίων που δεν έχει τακτοποιηθεί. Αυτή είναι ακριβώς η αλήθεια και λυπάμαι έτσι που πληροφορήστε από εδώ και από εκεί και όχι από το Δήμο και αν δεν θέλετε από μένα θα μπορούσε να σταπεί και ο κύριος Κυριακόπουλος τι έχουμε κάνει τα δύο χρόνια αυτά προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει η Καλυβίων που είναι ένας εμπορικότατος δρόμος και υπάρχουν τεράστια προβλήματα γιατί πριν ούτε βέβαια όσοι μπορούσαν να δοθούν ενώ σήμερα ο κάθε ιδιοκτήτης έχουμε από κάτω και ολοκλήρωσε όλα... Δήμαρχε, σε παρακαλώ. Όχι, θέλω να είναι σαφές γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα. Ο πιο εμπορικός δρόμος αυτή τη στιγμή του Δήμου μας ήταν νεκρός και τον έχουμε ενεργοποιήσει. Τώρα, τι σας έχουν πει εσάς, λυπάμαι πάρα πολύ και που τα μεταφέρετε έτσι άκρητα, γιατί κρίνεστε και γι' αυτό κι εσείς με αυτά που είπατε. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Τσιγαρίδα, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Θα δώσω την προσωπικού μόνο στην κυρία Καρούμπαλη για μισό λεπτάκι. Για ένα λεπτό, γιατί αναφέρθηκε ο Δήμαρχος για ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχω θίξει και δεν μπορεί να αφήνεται υπονοούμενα. Πρέπει να απαντήσω. Ένα λεπτό το δικαιούμαι. Κύριε Τσιγαρίδα, καλώς ή κακώς, τον τελευταίο λόγο στις ερωτήσεις και στην ενημέρωση στην αρχή έχει ο Δήμαρχος. Έχει δώσει τις απαντήσεις. Έχει παρέλθει τον χρόνο. Προσωπικού θα δώσω το λόγο στην κυρία Καρούμπαλη. Σε κάποιο θέμα και θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να είναι πολύ σοβαρό το θέμα, θα ήθελα για ένα λεπτό το λόγο. Έχω το λόγο για ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Να σας πω κάτι. Έχει παρέλθει ο χρόνος πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε αναρωτηθεί. Δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρά τα θέματα. Είναι μισό λεπτάκι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό που απασχολεί πολλούς δημότες εκεί της περιοχής και νομίζω ότι έχω τη δυνατότητα και το δικαίωμα, μάλλον για ένα λεπτό, να αντικρούσω αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Και τη δυνατότητα έχετε και το δικαίωμα και θα μπορούσατε να είχατε φέρει οποιοδήποτε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, εάν επιθυμούσατε να συζητηθεί. Κάνατε μία ερώτηση, κύριε Τσιγαρίδα, μισό λεπτάκι. Κάνατε μία ερώτηση. Σας δόθηκε η απάντηση που δόθηκε. Ο κανονισμός έχω δικαίωμα να μιλήσω πάλι για ένα λεπτό. Όχι, δεν έχετε τη δυνατότητα. Χωρίς διάλογο, λέει, οι ερωτήσεις απαντήσεις. Καλά, τότε. Έχω δικαίωμα για ένα λεπτό και δεν θα σας απασχολήσω πολύ, πιστεύω. Το δικαίωμα το παίρνετε μόνος σας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να πω στο Δήμαρχο. Δήμαρχε, έχει το λόγο για μισό λεπτό επί προσωπικού και συνεχίζουμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κυρία Πρόεδρε, μην μου κλείσετε ξανά το μικρόφωνο, σας παρακαλώ πολύ. Είναι αντιδημοκρατικό. Μου κλείνει το μικρόφωνο. Με να τον μην κανονισμό, κύριε Τσιγαρίδα, αφήσατε όμως και τις απαντήσεις. Ένα λεπτό δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να αντικρούσουμε. Δηλαδή, αυτά που λέει ο Δήμαρχος και μόνο και τίποτε άλλο. Κύριε Κυριακόπουλε, έχετε το λόγο να δώσετε την απάντηση για τις παιδικές χαρές και συνεχίζουμε. Πάλι δηλαδή κλείνετε το μικρόφωνο.
Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, δεν θα αναφερθώ στο ιστορικό. Και θα το κλείνω συνεχώς, κύριε Τσιγαρίδα, αν παίρνετε το λόγο μόνο σας. Κύριε Κυριακόπουλο. Συνεχίστε σε αυτό το πρόεδρε. Κυρία Γαλανοπούλου, θα είμαι πάρα. Θέλω να ανακοινώσω κάτι στο σώμα. Ανακοινώσετε κάτι στο σώμα. Κάτι διαφορετικό από αυτό. Ναι, να ανακοινώσω κάτι. Κάτι διαφορετικό. Επειδή ο Δήμαρχος και εσείς δεν μου δίνετε το λόγο να ανταπαντήσω και να αντικρούσω αυτά που λέει, γιατί είπε αυτή, δεν τα άμαθα από το καφενείο, το αυτή είναι με γιώτα, όμικρον γιώτα, και όλες όλα αυτά που έχω πάρει στα στοιχεία είναι από το Δήμο. Χαρτιά έχω εδώ που αντικρούν όλα αυτά που λέει ο Δήμαρχος, που οι υπάλληλοι του Δήμου αναφέρουν μέσα για την πλατεία που λέει να διασαφινιστεί το διεκτησιακό καθεστώς, γιατί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός μπορεί να ζημιώσει. Κύριε Τσιγαρίδα, την ανακοίνωση, θα ανακοινώσω, θα ανακοινώσω. Υπάρχει το υπηρεσιακό σημείωμα για τις βεβαιώσεις. Ακούγεται, δεν ξέρω αν ευσταθεί, ότι πλέον θέλει τις βεβαιώσεις να τις συντάσσουν όχι πάλι του Δήμου, της τεχνικής υπηρεσίας. Δεν ξέρω αν ευσταθεί. Και εγώ που θέλω να τελειώσω με αυτό και να πω ότι θα αποχωρήσουμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, είναι ότι αυτές οι συνεννώσεις που κατέθεσε, γράφει ο κύριος Δήμαρχος στο έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, λέει. Οπότε αυτά τα υπόλοιπα δεν ισχύει, είναι μονομένη πράξη εφαρμογής συνοδού καλλιδίων και θα συντάξει νέα πράξη εφαρμογής. Αυτά αφήνει στο μέλλον, δεν λέει. Από για ποιο λόγο συνεννώνονται αυτά, αυτή είναι η για ποιο λόγο συνεννώνονται αυτά και όχι τα άλλα, και γιατί δεν περιμένει. Η ανακοίνωσή σας είναι ότι αποχωρείτε εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Λοιπόν, εμείς αποχωρούμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αντιδημοκρατικό τρόπο που συμπεριφέρεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το έχετε κάνει κατ' επανάληψη και λυπάμαι πολύ. Εσείς κατ' επανάληψη πατάτε πάνω. Έχετε κάνει κατ' επανάληψη που δεν μας δίνετε το δικαίωμα να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο. Πάμε πολύ. Δεν μπορώ ένα λεπτό, παρακαλώ. Όχι, εμείς κύριε Γριακόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ κύριε πολύ, κυρία Πρόεδρε, διότι πραγματικά ο κύριος Τσιγαρίδας με αυτά που είπε. Κύριε Γριακόπουλε, έχει θέσει πολύ σας σοβαρά. Σας παρακαλώ, κύριε Γριακόπουλε. Δώστε μου 15 δευτερόλεπτα. Δεν είναι δυνατόν. Κύριε Γριακόπουλε, σας παρακαλώ. Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, συζήτηση και έκφραση απόψεων σχετικά με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών περιπτώσεων.